Να καταδείξει μέσω ενός πολύ παραστατικού τρόπου, με τη βοήθεια γλυπτών, τις συνέπειες της βίας στα κορμιά και τις ψυχές των γυναικών, επιχείρησε η γλύπτρια Ιωάννα Παρασκευά, η οποία ταξιδεύει την έκθεσή της, υποστηρίζοντας ότι αυτή η διάδραση με το κοινό, όχι σε ένα χώρο, αλλά παντού, δίνει τη δυνατότητα για μια διαφορετική οπτική στο σύγχρονο και δραματικό φαινόμενο της βίας. Όταν τα ολοκλήρωσα και τα είδα, λέω, και αυτό πρέπει. Να απευθυνθώ, να τα βγάλω στον δρόμο, να τα δει ο κόσμος, να δω αν μεταφέρουν τα ίδια συναισθήματα που νιώθω και εγώ όταν τα βλέπω. Γλυπτά που απεικονίζουν γυναικεία σώματα, όλα διαφορετικά μεταξύ τους, το καθένα να συμβολίζει διαφορετική μορφή βίας που ασκείται. Από τη λεκτική και σωματική κακοποίηση, το trafficking, τη διαδικτυακή βία, τη σεξουαλική βία, αλλά και τον ακροτηριασμό. Όλες μορφές που επιδρούν τόσο κοινά στις τόσο διαφορετικές γυναίκες που νιώθουν πόνο, θλίψη, ντροπή, απογοήτευση και απόγνωση. Όλα αυτά τα συναισθήματα που αποτυπώνονται στα γλυπτά της. Ένα στοιχείο ελπίδας πάνω τους, τα χρωματιστά τους παπουτσάκια, έχουν μια μαγική ιδιότητα εντός εισαγωγικών. Εκεί αρχίζει η διάδραση, όταν κάποιος τους χαρίσει ένα μήνυμα ή μια ζωγραφιά, κάτι δυναμικό και αισιόδοξο απλό. Αυτά μαζεύουν θετική ενέργεια. Η έκθεση στήθηκε με πρωτοβουλία του Ροταριανού ομίλου Ηράκλειο Ελγκρέκο στο προάβλιο της Λότζια και οι επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν τη δυνατότητα μέσω μηνυμάτων να γεμίσουν με μια τους έκφραση με θετικά συναισθήματα τα γλυπτά, αποδεσμεύοντάς τα από τον πόνο και τη φρίκη της βίας. Θα θέλαμε ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ψυχική, σωματική, γενικά, έτσι, για να εξαλειφθεί το φαινόμενο, όλες οι πλευρές της έμφυλης βίας θα θέλαμε. Ο στόχος λοιπόν της έκθεσης είναι να συμμετέχουν όλοι μαζί μου σε αυτό το street art, να τα γεμίσουμε μηνύματα, θετική ενέργεια και να τους δώσουμε φωνή. Η έκθεση ήταν μια δράση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας δικαιωμάτων της γυναίκας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και εγρήγορση στην κακοποίηση των γυναικών και σε κάθε μορφή έμφυλης βίας.